71-96. Και 71-97. Στη θέση του Καμπούρη πέρασε ο Παναγιωτόπουλος. Μίτλετον. Παπαδάκος. 73-97. Παπαδάκος που είναι ο μοναδικός παίκτης που δίνει κάποιες ελπίδες στον Ολυμπιακό, που χάνει με 24 πόντους. Είδατε τι έγινε εκεί, πως σκώθηκε ο Μίτλετον. Τσερκεσεσβίλη για τον Κρομπατσόφ. Παίρνει την μπάλα ο Μίτλετον. Βιάζεται ο Ολυμπιακός και πρέπει να βιαστεί. Περνάει ο Αμερικανός. Rebound του Χριστοδούλου. Σουτ 2 πόντων. 75-97. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 22 πόντους. Κρομπατσόφ. Τσερκεσεσβίλη για τον Τιούμπιν που πάει να παίξει με πλάτη στο καλάθι. Ωραία άμυνα από τον Μίτλετον. Κρίσιμη επίθεση του Ολυμπιακού. Παπαδάκος καρφώνει. Και εδώ για Τζόγλου. Παίρνει time out. Όχι. 77-97. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 20 πόντους. 2-28 πριν από το τέλος. Κάποιες ελπίδες αρχίζουν να φαίνονται και πάλι. Τσερκεζεσβίλη. Τώρα ο Πόλιτσεφ. Rebound του Μίτλετον. Χρειάζεται προσοχή. Η πάσα στον Αγγέλου, που επιτέλους θα πετύχει ένα καλάθι. 79-97. Η διαφορά στους 18 πόντους. Ο Ολυμπιακός περνάει με αυτή την ήττα, αν διατηρηθεί διαφορά σε αυτά τα επίπεδα. Ριζόφ. 79-99. Έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός 99 πόντους στην έδρα του. Μίτλετον. Περνάει. Κάνει το λάθος ο Αμερικανός. Ριζόφ. Ένα, ας μας επιτρέψετε να το χαρακτηρίσουμε, τρελό παιχνίδι. Ο Ριζόφ από τη γραμμή των 6-25. 79-102. Διαφορά 23 πόντων. Μίτλετον, σου 3 πόντων. Rebound του Κρομπατσόφ. Τσερκεζεσβίλη και φάουλ από τον Χριστοδούλου. Έχουμε time out. Τι έκανε τώρα προηγουμένως ο Μίτλετον, ούτε και ο ίδιος δεν το πιστεύει. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Γιατζόγλου σε αυτό το καθοριστικό σημείο. We gotta get the ball inside. We have to get the ball inside. Don't go crazy. Μη προσπαθείτε πως δεν μπορεί να κλέψετε την μπάλα, γιατί μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, πρέπει να σκοράρουμε τώρα. Don't go crazy. Μίλα, don't try to steal the ball. Είσαι μέσα. Έχει δίκιο Γιατζόγλου αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τρέλες στο παιχνίδι του και ζήτησε ο Γιατζόγλου, όπως ακούσατε ίσως, να πάει μπάλα κοντά στο καλάθι, να απειλήσει δηλαδή ο Ολυμπιακός το καλάθι μέσα στη ρακέτα με κοντινά σουτ και όχι με τρίποντα της απελπισίας, με τόσο ανορθόδοξες επιλογές σαν αυτή που είδαμε προηγουμένως από τον Μίτλετον. Όσο για τον σκόρη, τον ικανότατο αναμφισβήτητα παίκτη, δεν έχει καμία συμμετοχή στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανατρέψει τη διαφορά. Ο Τσερκεζεσβίλη έχει κερδίσει δύο βολές. Είναι δύο βολές. Απομένει μία, το σκορ είναι 79-102. Άρπαξε την μπάλα ο σκόρη Χριστοδούλου. Για να δούμε αν οι παίκτες του Ολυμπιακού θυμούνται τι τους είπε ο Γιατζόγλου, που ζήτησε ηρεμία στην επίθεση. Μίτλετον.
81-102 η διαφορά στους 21 πόντους. Κλέβει ο Μίδλετον, αλλά η μπάλα είναι για τους Σοβιετικούς και αν διατηρηθεί αυτό το σκορ πάμε για παράταση. Ένα δραματικό παιχνίδι. Ριζόφ, μένουν ακόμα 51 δευτερόλεπτα. Πρέπει να στηριχθούν στην καλή άμυνα οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα. Έστω καθυστερημένα στην τελευταία επίθεση των Σοβιετικών. Οι Σοβιετικοί έχουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Ριζόφ περνάει. Καθαρή φάση χωρίς φάουλ. Και 81-104. Ο Ολυμπιακός θέλει καλάθι για να ισοφαρίσει τη διαφορά. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Κόλιτσεφ. Είναι το 7ο ομαδικό φάουλ. Το 7ο ομαδικό φάουλ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει απ' έξω. Και έχουμε time out. Θα ακούσουμε και πάλι το Γιατζόγλου. Το φάουλ που έγινε ήταν το 8ο. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα λοιπόν. Κάτι ζητάνε οι Σοβιετικοί. Ο Ολυμπιακός πάντως σίγουρα θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Ο Ολυμπιακός είχε δικαίωμα να εκτελέσει μία και μία βολές. Ήταν όμως ρίσκο, γι' αυτό για Τζόγλου έδειξε από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Έχει λοιπόν ο Ολυμπιακός τη διάθεσή του και τα 24 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Η διαφορά είναι στους 23 πόντους. Ο Ολυμπιακός θέλει καλάθι 2 πόντων για να παίξει παράταση, καλάθι 3 πόντων για να κερδίσει την πρόκριση και όχι βέβαια το παιχνίδι. Η κρισιμότερη επίθεση λοιπόν του Ολυμπιακού, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μίδλετον, κάθε λάθος κοστίζει ακριβά τώρα. Όλη η επίθεση για τον Ολυμπιακό που χάνει με διαφορά 23 πόντων. Χριστοδούλου, περνάει ο Σκάρι. Και ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες παίζει παράταση. 83-104, μένουν 7, 6, 5, 4. Ριζόφ, σου 3 πόντων, τελειώνει το παιχνίδι. Δεν μετράει το καλάθι, δεν μετράει. Το έδειξε καθαρά ο Τιούμπιν. Το σουτ έγινε μετά το άκουσμα της κόρνας και θα παιχτεί παράταση. Πεντάλεπτη παράταση για να αναδειχθεί η ομάδα που θα προχωρήσει στους 16 του κυπέλου Κόρατς. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 96-75 στη Τυφλίδα και πληρώνοντας τα τρομερά λάθη που έκανε σήμερα θα αναγκαστεί τώρα να παίξει παράταση για να διεκδικήσει την είσοδό του στους 16 του κυπέλου Κόρατς. Μια δραματική τροπή. Ανάλογη της οποίας δεν θυμόμαστε να υπήρξε τα τελευταία χρόνια για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά ότι το μπάσκετ είναι άθλημα ρευστό σπορ στο οποίο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι γίνεται. Ο μόνος που δικαιώνεται τελικά είναι ο Γιατζόγλου, αν και δεν θα το ήθελε, που συνιστούσε προσοχή στους παίκτες του για κάθε ενδεχόμενο, γνωρίζοντας ότι μια σοβιετική ομάδα έστω σε πτώση, έστω προερχόμενη από έναν 19χρονο αποκλεισμό στα σύνορά της του Άρισος. Τώρα όμως ο Κόλιτσεφ με το φάουλ που έκανε αποβάλλεται από το παιχνίδι και ξεκινάει τώρα η παράταση. Ήταν σαφές βέβαια ότι η φάση η οποία οδήγησε τον Παπαδάκο στην ελεύθερη βολή προερχόταν από το κανονικό παιχνίδι και όχι από την παράταση, γιατί δεν είχαν γραφτεί τα 5 λεπτά να ξεκινήσει καινούργια αρρύθμιση χρόνου. Συνεπώς εξηγήθηκε η φάση, ξεκινάει τώρα κανονικά η παράταση. Μίτλετον, 83-104 το σκορ. Αγγέλου,
Παπαδάκος. Rebound τελικά από ποιον? Από τον Ριζό. Ενώ στη θέση του Κόλιτσεφ έχει περάσει με το νούμερο 6 ο Βασακίτζε. Ριζό. Κιούμπιν. Το σουτ τριών πόντων. Ο Σκάρι δεν θέλησε να ρισκάρει πέμπτο φάουλ. Αντίθετα έχει γίνει επιθετικό φάουλ από τον Κρομπατσόφ και είναι το πέμπτο φάουλ. Ο Κρομπατσόφ γίνεται ο τρίτος Σοβιετικός μετά τον Καπούστιν και τον Κόλιτσεφ που αποβάλλεται με πέντε φάουλ. Στη θέση του περνάει με το νούμερο 5 ο Ιγκόρ Μποροτατζόφ που έχει ύψος 2-8. Αναγκαστικά λοιπόν ο Μοσεσβίλη που στηριζόταν επί 38 λεπτά σε μια πεντάδα που τον έβγαζε ασπροπρόσωπο άλλωστε από τα φάουλ, τα πέντε φάουλ τριών παικτών χρησιμοποιεί τρεις αναπληρωματικούς ενώ ο Παπαδάκος έχει δικαίωμα για μία και μία. Δεν έχει αλλάξει το σκορ, 83-104. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 20 πόντους. Και τώρα στους 19. 85-104 λοιπόν, 4,5 λεπτά πριν τελειώσει το δραματικό παιχνίδι που θα δώσει την πρόκριση σε μία από τις δύο ομάδες στην παράταση. Το καλάθι από τον Τσέρκεσεσβίλη, 85-106 και πάλι στους 21 πόντους Αγγέλου. Σωστά, έκανε παράβαση Τσέρκεσεσβίλη, Ριζόφ. Κιούμπιν και πάλι Ριζόφ υπό την πίεση του Μίτλετον. Ο κινητήριος μοχλός των Σοβιετικών μόλις έφυγε ο Καπούστιν. Σκόρι. Κάποτε πρέπει να παίξει και αυτός να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός το κάνει ερήμην του Αμερικανού και των περισσότερων του παικτών. Έχει γίνει το φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 3:45 πριν από το τέλος. Μανιάτης. Νέο λάθος. 85-106, 3:37 πριν τελειώσει το δραματικό παιχνίδι από τον Τσέρκεσεσβίλη στον Κιούμπιν. Αυτός με ταμπλό. Rebound Παπαδάκου. Σκόρι. Αγγέλου. Σκόρι. Αγγέλου θα σουτάρει για 3 πόντους. 87-106. Καθυστερημένα ο Βαγγέλης Αγγέλου. Βρίσκει το στόχο. Η διαφορά στους 18 πόντους. Υπενθυμίζουμε, έχει αποβληθεί από τον Ολυμπιακό Καμπούρης. Τρεις παίκτες από την Δυναμό επίσης έχουν φύγει με 5 φάουλ. Βασακίτζε με αντίπαλο τον Μίτλετον που ζητάει φάουλ. Διορθώνει ο Τιούμπιν. Βασακίτζε για τον Τσέρκεσεσβίλη. Πάντα Τσέρκεσεσβίλη με αντίπαλο τον Μανιάτη. Βασακίτζε, Μποροντατζόφ και πάλι Τσέρκεσεσβίλη και το φάουλ από τον Μανιάτη. Να εδώ ο παίκτης του Ολυμπιακού και εδώ για Τζόγλου που δεν έχει καθίσει από την ώρα που άρχισε το παιχνίδι. Ο 88-107 από τον Τσέρκεσεσβίλη. Rebound του Παπαδάκου και έχει δώσει αμυντικό φάουλ στον Παπαδάκο ο Ισραηλινός Σγκούλ. Δύο λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός χάνει με διαφορά 19 πόντων που αν διατηρηθεί του δίνει βέβαια την πρόκριση. Έχει κερδίσει με 21. Η Σοβιετική με τον Ριζόφ. Βασακίτζε.
από την πίεση του Μίτλετον. Περνάει ο Βασακίτζε και το καλάθι από τον Μπόρο Τατζό. 88-109 και πάλι στους 21 πόντους. Ίδια αγωνία, Μίτλετον. Περνάει την μπάλα στον Σκόρη, αυτός με ταμπλό. Έχει δώσει φάουλ στον Τιούμπιν. Ναι, στον Τιούμπιν. Είναι το πέμπτο φάουλ του Σοβιετικού που θα φύγει και αυτός ακολουθώντας τον Καπούστιν, τον Κόλιτσεφ και τον Κρομπατσόφ. Φεύγει λοιπόν και ο Τιούμπιν με το νούμερο 10 από το παιχνίδι. Θα μπει τώρα με το νούμερο 11 ο Κάθαμπερ Σενγγέλια, που είναι μόλις 16 χρονών και έχει ύψος 2-7. Στη Σοβιετική Ένωση τον θεωρούν σαν έναν υποψήφιο νέο Σαμπόνις, με την ευκολία που μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση. Αν είναι δυνατόν βέβαια να βγαίνει κάθε μέρα Σαμπόνις. Ο Σκόρη δεν άλλαξε το σκορ. 88-109. 89-109, η διαφορά στους 20 πόντους. Τέρκεζεσβίλη. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Οι Σοβιετικοί έχουν άλλα 20 δευτερόλεπτα για αυτή την επίθεσή τους. Το σούτ από τον playmaker. 89-111. Διαφορά στους 22 πόντους. Επιθετικό φάουλ είναι το πέμπτο. Έξω Μίτλετον. Πέμπτο φάουλ λοιπόν για τον Μίτλετον. Στη θέση του ο Χριστοδούλου. Ένα λεπτό και 59 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η παράταση. Οι Σοβιετικοί προηγούνται με 111-89, διαφορά 22 πόντων. Και ο Ριζνόφ εκτελεί μία και μία. Δύο λοιπόν, αφού ευστόχησε στην πρώτη. 89-112, 23 υπότι της διαφοράς. Τώρα, 89-113. 1-58 πριν από το τέλος. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο από πλευράς Ολυμπιακού. Σοβιετική έχουν μια